Στη γραμμή μας λοιπόν είναι η Κάλλια 30 ετών. Να σε ακούσουμε, Κάλλια μου. Γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερινάκη μου. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Την καλησπέρα μου και στην κυρία Μεϊμαρίδη. Λοιπόν, πήρα να σας πω κι εγώ το πρόβλημά μου. Αρχικά να σας πω ότι είμαι έτοιμη να παντρευτώ. Με το καλό. Αλλά, Κατερίνα μου, δεν ξέρω αν θέλω. Τι εννοώ. Έχω βρεθεί, Κατερίνα μου, σε ένα ερωτικό τρίγωνο. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μια γενικά πολύ δύσκολη οικογένεια. Ο μπαμπάς μου είναι στο στρατό. Είναι υψηλόβαθμος και είναι λίγο πίσω στις απόψεις του. Mm-hmm. Πριν 3 χρόνια, λοιπόν, στα 27 μου, έκανα μια σχέση με ένα παιδί. Τον είχα γνωρίσει σε ένα μπαρ, εκείνος δούλευε εκεί. Να σας πω ότι το παιδί είναι από επαρχία και έχει και προφορά. Ο πατέρας μου, Κατερίνα μου, όπως σας είπα, είναι λίγο αυστηρός. Γι' αυτό δεν του έχω γνωρίσει ποτέ καμία από τις σχέσεις μου. Γενικώς πιστεύει ότι είναι, τέλος πάντων, της λογικής ότι πρέπει να μου γνωρίσει εκείνος τον άντρα που θα παντρευτώ. Συγγνώμη, εγώ και λίγο άγχος τώρα που σας το λέω. Όπως σας είπα, έκανα τη σχέση με το παιδί. Μέχρι πέρσι ήμασταν μια χαρά, αν εξαιρέσεις κάποια μικροπροβλήματα που είχαμε υπό της οικογένειάς μου. Γενικώς ήμασταν μια χαρά. Πέρσι, λοιπόν, Κατερίνα μου, ο πατέρας μου αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα μου να παντρευτώ και μου προξένευε το γιο ενός συναδέλφου του. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημο παιδί, ίσα-ίσα. Τον ήξερα και από μικρή, δηλαδή, που κάναμε παρέα. Όμως, Κατερίνα μου, εντάξει, εγώ ήμουν ερωτευμένη με τα γόρη μου. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, άρχισα να παίζω θέατρο, γιατί, να σας πω την αλήθεια, πίστευα ότι στο συγκεκριμένο παιδί δεν αρέσουν οι γυναίκες. Αυτή την εντύπωση μου είχε δώσει. Έτσι, λοιπόν, για περίπου 4 μήνες έπαιζα θέατρο. Μίλησα στον σύντροφό μου από την αρχή. Στην αρχή τσακωθήκαμε, αλλά του εξήγησα ότι το κάνω όλο αυτό γιατί χρειάζομαι λίγο χρόνο μέχρι να μιλήσω στους δικούς μου, να πάρω λίγο παράταση και έτσι τα ξαναβρήκαμε. Το θέμα, Κατερίνα μου, είναι ότι με το παιδί που ετοιμάζομαι να παντρευτώ έπεσα έξω. Τελικά του αρέσουν πολύ οι κοπέλες και ειδικότερα εγώ. Ναι. Του μίλησα. Αποκαλύφθηκε, τέλος πάντων, όταν αυτό του είπα πως έχω σχέση και είναι θέμα χρόνου να πάρω την απόφαση να μιλήσω στους δικούς μου και να διαλυθεί ο λόγος που είχαν δώσει οι γονείς μας. Τότε εκείνος, Κατερίνα μου, που δεν το περίμενα, μου είπε ότι δεν θέλει να με χάσει, ότι θα με διεκδικήσει, ότι θα κάνει τα πάντα για να είμαστε μαζί και να σας πω την αλήθεια, επειδή είναι και πολύ ευκατάστατος οικονομικά, ήταν πολύ εύκολο να με εγωιτεύσεις αυτό. Τώρα εγώ έχω μπλέξει σε μια σχέση και με τους δύο. Τέλος πάντων, ο γάμος μου είναι κανονικά να γίνει τον Αύγουστο. Πριν μπλέξω σε αυτό το τρίγωνο, ήταν ξεκάθαρο το τι θέλω, ότι ήμουν ερωτευμένη με τα γόρη μου. Όμως τώρα, Κατερίνα μου, δεν είναι πια ξεκάθαρο, γιατί από τη μία σκέφτομαι να τα διαλύσω όλα, γιατί ο σύντροφός μου, εντάξει, μπορεί να μην είναι οικονομικά άνετος, αλλά είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι βέβαια και από επαρχία. Το άλλο το παιδί είναι όμορφος, μου προσφέρει τα πάντα, περνάω καλά. Κοινωνικά θα έλεγε κανείς ότι ταιριάζουμε γάντι. Και τον θέλει και ο στρατηγός. Τον θέλει και ο μπαμπάς μου, ναι. Και εκτός αυτού πιστεύω ότι έχω αισθήματα τώρα πια και για τους δύο. Και θέλω να μου πείτε εσείς τι να κάνω, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να χωρίσω με τον ένα. Μάλιστα. Ξέρεις τι αντιλαμβάνομαι εγώ και θα μου πει και η κυρία Μάρα αν έχω δίκιο. Ότι έχεις αυτό το δίλημα, γιατί σε όλη σου τη ζωή εσύ δεν έχεις επιλέξει ποτέ κάτι. Πάντα επιλέγει ο μπαμπάς σου. Οπότε τώρα ήρθε η πρώτη, η πρώτη στιγμή να επιλέξεις και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Τους θέλει όλους. Ναι.
Πέρσι ο μπαμπάς σου είπε ότι ήρθε η ώρα να παντρευτείς και θα αποφασίσει ο μπαμπάς σου ποιον θα παντρευτείς. Ναι, έτσι είναι γενικώς το σκεπτικό του μπαμπά μου. Ότι θέλει να παντρευτεί τον έλεγχο. Ο μπαμπάς σου. Το ξέρω, Κατερίνα μου, θες να σου πω λίγο πώς το σκέφτομαι. Ναι, και αν είσαι 12-15 να κάνει κομμάτι ο μπαμπάς, το καταλαβαίνω. 30. Εντάξει, έχει μια παραπάνω εμπειρία. Εγώ, λόγω του έρωτα, ας πούμε, μπορεί να μην βλέπω ξεκάθαρα. Αυτό σκέφτομαι. Ρε, αγάπη μου, και ο μπαμπάς μου έχει παραπάνω εμπειρία. Αλλά δεν θα κάτσω να παντρευτώ ποιον πει ο μπαμπάς μου ή να κάνω ό,τι μου λέει ο μπαμπάς μου. Ναι, τι συζητάμε τώρα. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που υποτάσσονται. Όχι, τη αρέσει η δεύτερη περίπτωση τώρα πια. Άλλο γι' αυτό να ακούμε και τη γνώμη του γονιού, μην τα μπλέξουμε. Γιατί πίστευες ότι ο άντρας που σου κάνει προξενιό μπαμπά σου δεν ήθελε τις γυναίκες? Γενικώς είχε μια αντιληπτρία. Ναι. Κάτι το οποίο μου είχε περάσει από το μυαλό. Δεν μου είχε. Και πιο μικρή, ας πούμε, όταν κάναμε παρέα, παίζαμε μαζί με κοριτσίστικα παιχνίδια κτλ. Βέβαια, αυτό δεν σήμαινε κάτι. Εγώ το είχα βάλει έτσι στο μυαλό μου. Δεν μου είχε δώσει κάποια δείγματα το παιδί. Εντάξει, μπορεί να έτυχε. Αυτό έτσι που με προβληματίζει είναι ότι εσύ σκέφτεσαι και να παντρευτείς και να κρατήσεις τον άλλον. Του έχεις και τους δύο. Όχι, Κατερίνα μου. Εγώ σας πήρα επειδή θέλω να χωρίσω έναν από τους δύο. Απλά δεν ξέρω τι απόφαση να πάρω. Να ακούσουμε και την κυρία Μαρία λίγο που είναι στη γραμμή μας. Είναι 51 ετών. Μεγαλύτερη σε ηλικία, θέλει κάτι να σου πει. Καλησπέρα, κυρία Μαρία, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια σε όλους, φιλάκια σε όλους και ιδιαίτερα στον Γρηγόρη. Εγώ το μόνο που ήθελα να πω για την Κάλια, Κάλια μου, το είπες ξεκάθαρα. Για τον έναν είπες ότι είναι καλό παιδί. Ναι, ναι, ισχύει. Και για τον άλλον είπες ότι είναι όμορφος, είναι ευκατάστατος, περνάμε καλά, δεν μου χάλε χατήρι, περνάω όμορφα και το θέλει και ο μπαμπάς μου. Οπότε ακριβώς, την απόφαση την έχεις πάρει. Δηλαδή, τι εννοείται? Στα καρπούζια. Ότι εμείς οι γυναίκες, άμα θέλουμε να πούμε και για τους δυο, εγώ άποψή μου τώρα, έτσι, άμα θες την κρατάς, άμα θες πέτα την. Ότι όταν λες ότι εγώ τον έναν τον αγαπάω, μπορεί να έχει προφορά, μπορεί να μην είναι τόσο πολύ ευκατάστατος, μπορεί οτιδήποτε, είναι όμορφος, περνάω καλά. Λες λόγια. Ναι. Για τον έναν είπες δύο λόγια, για τον άλλον είπες πιο πολλά. Ξέρετε, άρα η ζυγαριά σου έρχεται εκεί. Κυρία Μαρία μου, απλά λέω, αν κρατήσω το παιδί που είμαστε μαζί και όντως τον αγαπάω, πώς θα τον παρουσιάσω στον κύκλο μου? Δηλαδή, μπορεί να γίνω και ρεζίλη, το σκέφτομαι αυτό. Καλά. Γιατί βρε κούκλα μου, επειδή μιλάει με τον Λιέ και με τον Νιέ, τι έγινε? Του βάζει να λέει να μην είναι ποτέ, δεν λέω. Εντάξει, είναι ο κύκλος μας λίγο περίεργος. Δεν μπορείτε να το κατανοήσετε. Είστε από οικογένεια ψηρών αρχών, καταλαβαίνω τη λέει στρατιωτικό και έτσι. Καλά, και οι οικογένειε αυτών αρχών δεν δέχονται ανθρώπου που έχουν προφορά από την πιο λαλιά. Όχι, απλά ίσως φανεί ότι είναι λίγο, δεν είναι εύπορος, είναι πιο κάτω κοινωνικά από εμάς, γι' αυτό το σκέφτομαι. Ο κύκλος είναι στο Buckingham και δεν το ξέρουμε τόσο γι' αυτό. Δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Γρηγόρη μου, απλά εντάξει, εγώ τα σκέφτομαι όλα, δηλαδή έχω δει και ανθρώπους από τον κύκλο μας. Ένας από τους πιο πλούσιους Έλληνες αυτή τη στιγμή που έχει καταγωγή από νησί, μην μπούμε το όνομα, πάρα πολύ γνωστός, εφοπλιστής, τεράστιος, έχει απίστευτη ντοπιολαλιά. Δεν έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση του άλλου και με τις καταγωγές. Ακριβώς. Εσύ δεν κοιτάξεις, αγάπη μου, την καρδιά σου τι θέλει, αυτό είναι. Αλλά άμα θες να πας από τους γονείς, θα πας με τη λογική των γονέων. Κυρία Μαρία, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Θέλω να ακούσουμε λίγο και την κυρία Χριστίνα, 66 ετών, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει μια αντίστοιχη ιστορία. Καλά τα λέω, κυρία Χριστίνα? Πολύ καλά τα λέτε. Ωραία, σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω απόλυτα την κοπέλα. Ναι. Είμαι και εγώ από στρατιωτική οικογένεια. Α, κυρία Χριστίνα μου, με καταλαβαίνετε τότε πώς είναι τα πράγματα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, κορίτσι μου. Και ίσως μόνο μία τέτοια περίπτωση σαν και εμένα και σαν και σένα μπορούμε να καταλάβουμε η μία την άλλη. Ναι. Είναι μία πλήση εγκεφάλου, μία καταπίεση που την περνάνε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, το αφομοιώνεις και δεν μπορείς να αντιδράσεις. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Τα λέτε πολύ σωστά, η δική μου περίπτωση είναι κατά 90% το ίδιο με τη δική σου. Είχα γνωρίσει ένα παλικάρι στα πριν φοιτητικά μου χρόνια, το οποίο ήταν και αυτό μεσαιοαστικής τάξης. Mm-hmm. Γνωρίζοντας ότι οι γονείς μου, ιδίως ο πατέρας μου, δεν θα το δεχότανε, είχα όλη την κατάσταση κρυφή.
γνωρίζουν ένα δικό τους παλικάρι από μια αντίστοιχη οικογένεια προς αυτούς αξιοσέβαστη και καταλαβαίνετε τι έγινε. Προτίμησα τη δική τους επιλογή. Ναι. Και? Αυτή τη στιγμή είμαι χωρισμένη. Καταστροφή. Α, με 4 παιδιά. Ναι. 4. Με μια απέσια και άκαρδη και απάνθρωπη συμπεριφορά από το μέρος του. Να σας πω ότι επί 25 χρόνια που ήμασταν παντρεμένοι, δεν είχαμε πάει σαν ζευγάρι ούτε σε μία καφετέρια. Και πώς κάνεις 4 παιδιά, βρε αγάπη. Καθίσατε και 25 χρόνια. Γι' αυτό κάνατε 4 παιδιά, δεν πηγαίναμε πουθενά. Δεν είναι έτσι, βρε Χρήστα. Γιατί, να σας πω γιατί τα έκανα. Τα πρώτα 3 φυσικά μου ερχόντουσαν και τα κρατήσα. Το τελευταίο το κράτησα γιατί ειλικρινά είχα ανάγκη τη στοργή, την αγκαλιά. Να γεμίσει η αγκαλιά μου με κάτι. Πέρασε πολύ δύσκολα. Είναι ανάγκη. Ορίστε. Περάσατε, λέω, πολύ δύσκολα δυστυχώς, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν, πάρα πολύ δεν μπορούν να καλύψουν την απουσία του συντρόφου, συζύγου, άντρα. Δεν μπορούν να την καλύψουν, συμφωνώ απόλυτα. Και γι' αυτό όταν είχα κάνει όρκο ζωής, όταν θα πεθάνει ο πατέρας μου, εγώ χωρίζω. Γιατί δεν ήθελα να τον πληγώσω. Να σας ρωτήσω κάτι. Απλά εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι φανταστείτε να του φέρω, επειδή το ξέρετε και το έχετε ζήσει, γαμπρό κάποιον που είναι από ούτε καν μικροαστική οικογένεια, είναι πολύ πιο χαμηλά το παιδί, και να του πω ότι ξέρεις κάτι, αυτόν τον ερωτεύτηκα και θέλω να τον παντρευτώ και θέλω να τον παρουσιάζει στον κύκλο μας. Φοβάμαι ότι θα μου αποκληρώσει κιόλας. Αυτό είναι, δεν θα μου ξαναμιλήσει ο πατέρας μου. Ναι. Αυτό είναι... είμαι σχεδόν σίγουρη. Διότι όταν πέθανε ο πατέρας μου, τέλος πάντων, άστα τώρα τα δικά μου, άστα, λοιπόν, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι μέχρι που θα σε αποκληρώσει κιόλας. Ναι, αλλά πριν σε αποκληρώσει, βάλε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία να την ακούσει ο πατέρας σου και πες ότι εγώ δεν θέλω να καταντήσω έτσι, να καταλήξω έτσι, να φτάσω σε αυτό το σημείο. Απόλυτα. Και επίσης η κυρία Χριστίνα μας είπε ότι χώρισε και ήταν δυστυχισμένη 25 χρόνια. Έλα, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χριστίνα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ. Κυρία Μάρα μου, θέλετε να πείτε κάτι? Έχω ακόμα ερωτήματα για την κυρία Κάλια. Για ποιο λόγο μας τηλεφωνάει? Εφόσον ο γάμος έχει οριστεί για τον Αύγουστο και θα πάει να το κάνει. Και όλα αυτά που λέει είναι κλείνουν υπέρ του γαμπρού του μπαμπά. Ο μπάρμαν αναφέρεται συνεχώς ως παιδί. Το παιδί, το παιδί, το παιδί. Yes. Άρα αυτή είναι η άποψή του. Τρίτον, πάω λέει και ενημερώνω το γιο του στρατηγού, του φίλου, το προξενιό, για την προηγούμενη μου σχέση. Δηλαδή τι τον ενημερώνεις? Ότι δεν είμαι παρθένα? Όχι, μετά, όχι, τον ενημερώνω ότι είμαι σε σχέση. Στο κρεβάτι. Έχεις πάει σε κρεβάτι από τώρα, πριν το γάμο, με το γιο του στρατηγού, με το προξενιό? Ναι, έχουμε ερωτικές σχέσεις. Ωραία. Α, εντάξει. Ναι. Γιατί με πολύ με παραξένεψες. Λοιπόν, είναι η απόφασή σου, την έχεις ήδη πάρει. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι δύο πολυθρόνες που να κάθονται δύο πισινοί και να είσαι ερωτευμένοι και με τους δύο δεν υπάρχει μέσα σε έναν εγκέφαλο. Έναν μπορούμε να ερωτευτούμε, έναν με τη σειρά. Αν περάσουν 5 χρόνια μπορείς να ερωτευτείς κάποιον άλλο. Αυτή τη στιγμή λες αγαπάω τον έναν, αγαπάω και τον άλλον. Όχι, έχεις βάλει κάτω αυτά που πρέπει να εισπράξεις για να πουληθείς ως νύφη. Και έχεις ήδη επιλέξει να πάρεις την εντολή του πατρός. Οπότε, κυρία Μάρα, όποιος πει ότι δεν θέλει τα χρήματα για να του κάνουν άνετη τη ζωή, θα πει ψέματα. Δεν είναι θέμα πώληση. Λοιπόν. Απόλυτα συμφωνώ. Αλλά δεν θέλεις να χαλάσεις το στάτους, την εντολή του πατρός, τα μουστάκια του πατρός θέλεις να γελάνε. Άρα. Οπότε το παιδί από την επαρχία έχει ήδη πάει περίπατο. Σωστά. Ούτως ή άλλως παντρεύεσαι τον Αύγουστο. Με το καλό. Ευχαριστούμε πολύ, Κάλια μου. Με το καλό.